Καλημέρα σας. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι και όλες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σήμερα εδώ, με την ευκαιρία των εγγενείων της βιβλιοθήκης αναγνωστηρίου, αλλά και με τη συμπλήρωση 100 και πλέον χρόνων του ΚΚΕ, η σκέψη μας πάει σ' όλους εκείνους που με τον αγώνα τους, το αίμα τους, στέριωσαν τις ρίζες του κόμματος μέσα στο λαό. Ο σύντροφος Αντώνης Αντωνακόπουλος ήταν ένας από αυτούς που έβαλαν το δικό τους κόκκινο λιθαράκι στο δρόμο για να βαδίσουμε εμείς οι επόμενοι. Ο σύντροφος Αντώνης δεν μας αφήνει μόνο αυτό το όμορφο νεοκλασικό κτίριο που αποτελεί σημείο αναφοράς, πραγματικό στολίδι για την πόλη του Πύργου. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες γι' αυτό. Θέλουμε με την εκδήλωση αυτή να τιμήσουμε τη μνήμη του, καθώς και τη μνήμη της συντρόφου του, Λουίς Μπαγί, για τη μεγάλη αυτή δωρεά τους. Μας αφήνει όμως και μια πλούσια παρακαταθήκη αγώνα σε δύσκολους καιρούς, πάντα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ. Θεωρούμε ότι η σημερινή μας εκδήλωση είναι ελάχιστη ένδειξη τιμής, έμπρακτης αναγνώρισης του έργου, της προσφοράς του σπουδαίου αυτού ηλίου κομμουνιστή, επιφανούς και εξέχοντα δημιουργού, μεγάλου επιστήμονα, πανεπιστημιακού δασκάλου, με σπουδές και διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία και λειτουργία στο νεοκλασικό αυτό κτίριο, στη γενέτειρα πόλη του, στον Πύργο, βιβλιοθήκης αναγνωστηρίου που περιλαμβάνει όλη την πλούσια βιβλιοθήκη του, με τα ανεκτήμητης αξίας συγγράμματά του και άλλα σπουδαία βιβλία του, θα αποτελέσει ένα σημαντικό κέντρο, τόπο συγκέντρωσης κυρίως για τις νεότερες γενιές. Εδώ θα μπορούν να μελετούν, να διδάσκονται, να μορφώνονται, αλλά και να παραδειγματίζονται από τη δράση τέτοιων συντρόφων. Ο σύντροφος Αντώνης ήταν μια σπάνια, πολύπλευρη προσωπικότητα που έδρασε ως επαναστάτης διανοούμενος. Δεν είδε ουδέτερα, αταξικά, αφηρημένα την κοινωνική πραγματικότητα. Με όπλο την επαναστατική γνώση, αναγνώρισε στο πρόσωπο των εκμεταλλευομένων τις δυνάμεις της κοινωνικής ανατροπής. Εντάχθηκε απόλυτα, αταλάντευτα στο πλευρό της εργατικής τάξης του λαού. Σε αυτό το λαό αναφερόταν η πολιτική και κοινωνική του δράση. Σε αυτόν προσφερόταν η επιστημονική και κοινωνική του σκέψη. Με τον ίδιο αταλάντευτο, λιτό και απόλυτο τρόπο απάντησε και στο ερώτημα της πολιτικής του ένταξης. Εντάχθηκε στο ΚΚΕ το 1940, στρατευμένος εν γνώση των συνεπειών. Η τοποθέτησή του αυτή ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής. Δεν ενήργησε από προσωπικό υπολογισμό. Δεν διεκδίκησε τίποτα για τον εαυτό του. Απέτησε το αυτονόητο. Ο επαναστάτης διανοούμενος να αποδεικνύει πρωτίστως τον εαυτό του ότι ο λόγος του και η πράξη του είναι επαναστατική κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα, όλη τη ζωή. Ο σύντροφος Αντώνης καταγόταν από μια εύπορη μεσοαστική οικογένεια και θα μπορούσε ο ίδιος να απολαύσει μια ήσυχη, άνετη ζωή αν είχε ακολουθήσει άλλο δρόμο. Όμως δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο που θα μπορούσε να είχε άνετα επιλέξει. Οι μεγάλες ταξικές αντιθέσεις που έβλεπε γύρω του τον επηρέασαν βαθύτατα. Δεν θα μπορούσε ωστόσο
μόνο η γνωριμία του με τις επαναστατικές ιδέες, η επαφή του με το μαρξισμό-λενινισμό να τον οδηγήσει από μόνη της ώστε να γίνει ατρόμητος, ικανός κομμουνιστής, αν δεν συνενώνονταν με την άμεση πρακτική συμμετοχή του σε όλες τις μορφές της ταξικής πάλης. Όπως ο ίδιος αναφέρει στο βιογραφικό του, που κατάθεσε το 1984 για την αναγνώριση της δράσης του στη νεαμική εθνική αντίσταση και γράφει «Μετά την κατάρρευση του μετόπου και τον ερχομό των δυνάμεων κατοχής και πριν ακόμα ιδρυθεί το ΕΑΜ, μαζί με άλλους νέους του πύργου, οργανωθήκαμε σε αντιφασιστική εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση. Όταν στις 27/9/41 ιδρύθηκε το ΕΑΜ, εγώ και πολλοί άλλοι πατριώτες του νομού Ηλίας, όχι μόνο περάσαμε στο ΕΑΜ, αλλά είμαστε οι ιδρυτές του ΕΑΜ του νομού Ηλίας. Εγώ δε προσωπικά ήμουνα δεύτερος γραμματέας της νεολαίας του ΕΑΜ πύργου». Ο σύντροφος Αντώνης Αντωνακόπουλος, σε νεαρή ηλικία, μόλις τέλειωσε το γυμνάσιο και γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εντάχθηκε στις γραμμές του ΚΚΕ. Έκτοτε διέγραψε μια πολυσήμαντη αγωνιστική πορεία και δράση με διώξεις, φυλακίσεις όλη τη διάρκεια της κατοχής. Αποκορύφωμα ήταν η σύλληψή του από την Γκεστάπο, από τους ταγματασφαλίτες το Φεβρουάριο του 1944 και η καταδίκη του σε θάνατο από το στρατοδικείο της Πάτρας. Η εκτέλεσή του αποσοβήθηκε ύστερα από παρεμβάσεις παραγόντων της περιοχής, ακόμη και του Μητροπολίτη Ηλίας Αντωνίου που συμμετείχε στο ΕΑΜ Πελοποννήσου. Αλλά και μετά την απελευθέρωση συνεχίζονται οι διώξεις του. Έτσι, τον Ιούνιο του 1946 συλλαμβάνεται και πάλι και αρχίζει μια νέα περίοδος φυλακών, εξορίας που κράτησε πάνω από 10 χρόνια μέχρι το 1957. Μετά την αποφυλάκησή του επιστρέφει στη νομική σχολή, αποφυτά το 1960 και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στην Αθήνα. Με τη Χούντα το 1967 αναγκάζεται να αυτοεξοριστεί στο Παρίσι. Εκεί συνέχισε τις σπουδές του στη Σορβόνη, συγγράφοντας βιβλία, εκπονώντας μελέτες και εργασίες, καταξιώνεται ως επιστήμονας. Επιστρέφει στην Ελλάδα και το 1980 εκλέγεται καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πολιτικών, Επιστημών και Διεθνών Σπουδών. Εξακολουθεί να ασχολείται με την έρευνα, με την μελέτη και να συγγράφει ως το θάνατό του το 1993. Ο σύντροφος Αντώνης Αντωνακόπουλος θέλησε να δει και είδε την επιστήμη ως πηγή γνώσης, κοινωνικής χειραφέτησης, ανθρώπινης πληρότητας, λαϊκού πλούτου, ενταγμένη στην κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, σε μια κοινωνία για την οποία πάλευε, πραγματικής ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης για την εργατική τάξη, για τον εργαζόμενο λαό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με το επιστημονικό του έργο και με ιδιαίτερες μελέτες που έγραψε, είχε μεγάλη συμβολή επίσης στην πάλη του λαού μας κατά της ένταξης στην τότε ΕΟΚ, την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνέχεια σε όλους τους αγώνες για την αποδέσμευση από αυτήν. Η ζωή και δράση του είναι ένας φάρος και ένα μέτρο σύγκρισης, μια όθηση και ένα ερέθισμα για ποιοτική άνοδο, μια πρόταση για την καθημερινή κοινωνική λειτουργία του ανθρώπου, για την οργάνωση μιας άλλης κοινωνίας. Μπορεί σήμερα να φαίνεται παντοδύναμος ο καπιταλισμός, αυτό το σύστημα, να δημιουργεί μελαγχολικές σκέψεις, ακόμη και σε ορισμένους πολλά απεσιόδοξα αισθήματα. Μπορεί κανείς να λέει, όπως ο ποιητής, ότι είναι σβησμένες δυστυχώς όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μέσα στη χώρα. Ο Αντώνης Αντωνακόπουλος όμως μας δίδαξε ότι υπάρχει ελπίδα όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται. Γι' αυτό
και ο ίδιος αγωνιζόταν πάντα με πάθος, αφού γκραζόταν τη φοβερή αλλά ακόμη και την ανέκφραστη κινητικότητα στο κοινωνικό υπέδαφος. Πίστευε, όπως έλεγε και ο Κωστής Παλαμάς, ότι θα έρθει κάποιος καιρός και κάποια αυγή θα φέξει που θα φυσήξει μια πνοή μεγαλοδύναμη. Άκου, από ποιο στόμα ή από ποιο χάος θα χυθεί, δεν ξέρω. Μπορεί από την Ανατολή, μπορεί και από τη Δύση. Δεν ξέρω. Ξέρω πως θα έρθει και με το πέρασμά της μέγα και θείο και μυστικό και αξίγητο θα σκύψουν οι κορφές όλες. Οι φωτιές θα ξαναδώσουν όλες. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε ότι όχι μόνο παντοδύναμο δεν είναι αυτό το σύστημα, ο καπιταλισμός, αλλά η οργανωμένη πάλη του λαού αργά ή γρήγορα θα τον στείλει οριστικά και αμετάκλητα στα αζήτητα της ιστορίας. Ιδιαίτερα σήμερα οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, έχει πολλές αποδείξεις ότι το βάρβαρο αυτό σύστημα, ότι το μόνο που έχει να του προσφέρει είναι μόνο φτώχεια, ανεργία, πολέμους. Ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν σταθερή δουλειά με όλα τα δικαιώματα, να απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου υγεία, πρόνοια, παιδεία, πολιτισμό, αθλητισμό, βλέπουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα να ακροτηριάζονται, γιατί αυτό απαιτούν οι διάφορες καπιταλιστικές επενδύσεις, η ανάκαμψη δηλαδή των κερδών μόνο του μεγάλου κεφαλαίου. Ενώ ο λαός μας θα μπορούσε να ζει με πραγματική ασφάλεια, με σταθερή ειρήνη, σε συνεργασία με όλους τους λαούς, να ικανοποιεί σύγχρονες ανάγκες, ζει μέσα στην ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, αλλά και με τους κινδύνους να μεγαλώνουν για αυτόν και τα παιδιά του, κινδύνους που απορρέουν από την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα διάφορα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δόγμα διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων ότι όσο η Ελλάδα είναι το καλό παιδί των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, τόσο εξασφαλίζει τα σύνορα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έχει πλέον χρεοκοπήσει. Απόδειξη οι εξελίξεις μετά την υπογραφή της απαράδεκτης συμφωνίας της Τουρκίας με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης. Απόδειξη η πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ, όπου οι Αμερικάνοι σφύριξαν αδιάφορα μπροστά στην τουρκική επιθετικότητα που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και διεθνείς συνθήκες που καθόρισαν τα σύνορα. Απόδειξη η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία μετατρέπει τη χώρα σε στρατιωτικό ορμητήριο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά καθιστά τη χώρα μας σε μαγνήτη επιθέσεων, σε μια περιοχή όπου κοντράρονται ισχυρά μονοπωλιακά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα για το ποιος θα εκμεταλλευτεί τον πλούτο αυτής της περιοχής. Σε αυτή την κόντρα παίρνουν μέρος οι Αμερικάνοι, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Κίνα, τα συμφέροντα των οποίων συχνά συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά παίρνουν μέρος και η ίδια η αστική τάξη της χώρας μας. Η αστική τάξη της Τουρκίας που διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο και μερίδιο στην περιοχή. Το ψεύτικο δίλημα συμβιβασμός και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο ή πιθανή πολεμική εμπλοκή στην ουσία έχει τους ίδιους μεγάλους κινδύνους για το παρόν και το μέλλον του λαού μας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για την ειρήνη. Γιατί η συνεκμετάλλευση και ένας επώδυνος συμβιβασμός, όπως λένε, δεν αποτρέπουν την πολεμική σύγκρουση, η οποία θα επανέλθει ιδρυμύτερη. Γιατί τη συνεκμετάλλευση και το συμβιβασμό δεν θα την κάνουν οι λαοί για το δικό τους όφελος, αλλά θα την κάνουν τα μονοπόλια, οι όμιλοι, οι καρχαρίες της καπιταλιστικής οικονομίας σε βάρος των λαών. Αυτή η συνεκμετάλλευση
πάντα θα αφήνει και μια αγέλη εταιριών ανικανοποίητη που με την πρώτη ευκαιρία θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέο μακελιό. Το ΚΚΕ τάσεται υπέρ της προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που δεν μπορεί να γίνει με επιτυχία και υπέρ των συμφερόντων του λαού μας, όσο η χώρα είναι μέσα στη στρούγγα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο βυθιζόμαστε στη δίνη της καπιταλιστικής κερδοφορίας για τους λίγους και των διάφορων ανταγωνισμών τους. Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ήδη προχτές πρόθυμη να στείλει στρατό και στη Σαουδική Αραβία και μέσα στη Λιβύη, ανεβάζοντας έτσι κατακόρυφα τους κινδύνους για τα παιδιά του εργαζόμενου λαού μας. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας όλου του λαού, όλης της νεολαίας, για να απεγκλωβιστούμε από το θανατηφόρο εναγκαλισμό του ΝΑΤΟ, για το ξύλωμα όλων των πολεμικών στρατιωτικών βάσεων, για να απαλλαγεί ο λαός μας από αυτό το βάρβαρο σύστημα της φτώχειας και του πολέμου, να βαδίσει το δικό του δρόμο της ειρήνης, της λαϊκής ευημερίας, με τον ίδιο το λαό να κάνει κουμάντο και στην κοινωνία και στην εξουσία, για τον νέο κόσμο που πιστεύουμε και προσδοκάμε και παλεύουμε εμείς, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, με υγεία και αγωνιστικότητα, αλλά και με αισιοδοξία ότι τελικά οι λαοί θα ξυπνήσουν και θα βάλουν οι ίδιοι τη σφραγίδα τους σε όλες τις εξελίξεις. Γεια σας.